Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μετά την απουσία της προηγούμενης Δευτέρας, είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε και πιθανότατα να ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό που λέγαμε για αυτά τα παλαιά έθιμα. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε από τα έθιμα σε σχέση με το δίκαιο στην τουρκοκρατία. Περάσαμε μετά κάνα 2-3 εκπομπές σε πολύ πιο συγκεκριμένα στα γαμήλια έθιμα. Αλλά δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Συνέπεσε την προηγούμενη Δευτέρα να είμαι εκτός Θεσσαλονίκης. Οπότε συνδεόμαστε με αυτά που λέγαμε. Για ένα λεπτό πριν από αυτό, 2-3 τηλεθεατές τηλεφωνώντας στο κινητό μου εξέφρασαν την απορία και μάλλον έχουν δίκιο αφού το πρόσεξαν. Ενώ είπαμε για πάρα πολλά επαγγέλματα, οι καλαϊτζίδες που φτιάναν του καλά, οι καζαντζίδες έτσι αλλιώς, οι μαχαλατζίδες που γυρνάγαν στους μαχαλάδες, όταν έδειξε αυτή την εικόνα, ας τη δούμε λίγο, είναι η πρώτη εικόνα σήμερα, την είχαμε δείξει βέβαια, πώς ισιώνανε τα φέσια. Θυμάστε που σας έλεγα ότι υπήρχε ένα επάγγελμα που τα φέσια τα οποία ήταν βρεγμένα, τσαλακωμένα από τις μέρες, από τη βροχή, από τον ήλιο, από το ένα από το άλλο, με αυτό το μηχανισμό τα ισιώνανε πάλι και γινόταν σαν καινούρια. Και με ρώτησαν λοιπόν κάποιοι τηλεθεατές πώς του λέγανε αυτό το επάγγελμα. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι καλουπτσίδες. Ίσως πράγματι, δεν είναι του λόγου να μην σας το είπα, ας πάρουμε την εικόνα. Και προφανώς βέβαια, επειδή αυτό είναι ένα καλούπι στο οποίο πιεζόταν το φέση. Οι καλουπτσίδες. Και εκείνα τα χρόνια οι καλουπτσίδες ήταν αυτό ακριβώς και μόνον. Γιατί με το πέρασμα των χρόνων μέχρι και σήμερα, στις οικοδομές καλουπτσίδες είναι άλλοι. Άλλη ειδικότητα και άλλη δουλειά στις οικοδομές. Και τα χρόνια εντελώς άλλη ορολογία υπήρχε για τους οικοδόμους. Εντελώς άλλη που αν προλάβουμε κάποια στιγμή θα την πούμε. Καλουψίδες λοιπόν ήταν αυτή εδώ πέρα. Ένα δεύτερο έτσι για να κλείσουμε κάποιες οφειλές της προηγούμενης εκπομπής. Σας έλεγα για μια πολύ ωραία εκκλησία που τη φτιάξανε στη Θεσσαλονίκη οι Χαλκοματάδες. Μια οδός εκεί πέρα κάθεται στην Εγνατία, είχε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά. Πολλά από τα οποία υπάρχουν και σήμερα, αλλά βέβαια είναι οι βιομηχανικές κατασκευές. Αυτή λοιπόν η τόσο ωραία εκκλησία, η Παναγία των Χαλκαίων, δηλαδή η Παναγία που φτιάξαν οι Χαλκοματάδες, είναι αυτή εδώ πέρα. Βέβαια οι Θεσσαλονικείς την ξέρουν πολύ καλά, είναι σε κεντρικό δρόμο, έχει αυτό το περίφημο πάρκο, την τόσο ωραία πλατεία Αριστοτέλους κτλ. Αλλά επειδή αυτή η εκπομπή μεταδίδεται σε πάρα πολλά άλλα μέρη και σε άλλα κράτη, αυτή είναι η Παναγία των Χαλκαίων λοιπόν. Η οποία είναι μια εξαιρετική αρχιτεκτονική. Και αν, δεν το λέω βέβαια για τους Θεσσαλονικείς, αλλά για όσους έρχονται στη Θεσσαλονίκη, αν έχει κάποιος λίγο χρόνο διαθέσιμο, καλό είναι και θα είναι ευχάριστο να πάτε να την δείτε από κοντά. Προχωρώντας λοιπόν, σας έλεγα ότι ο γάμος δεν ήταν αυτό που σήμερα λέμε υπό την πίεση του χρόνου, των υποχρεώσεων, των κοινωνικών έτσι, πλέον πιέσεων κτλ. Δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, αλλά ήταν ένα πανηγύρι, κυριολεκτικό σε ένα πανηγύρι στο χωριό ή στην Κωμόπολη, που κρατούσε μέρες πολλές πρώτου γάμου, κορυφωνόταν την ημέρα του γάμου και ακολουθούσε αυτού του πανηγύρι και κάποιες μέρες, 3-4-5 μέρες μετά το γάμο. Και όλα αυτά βέβαια δεν τα λέμε απλώς μόνο πληροφοριακά, αλλά για να καταδείξουμε πώς αυτά τα έθιμα συνετέλεσαν ακριβώς σε αυτή την εντός εισαγωγικών βέβαια εθνική ενότητα. Δηλαδή στην κατανόηση της διαφορετικότητας από τα εκατομμύρια τα πολλά του πληθυσμού μιας απέραντης αυτοκρατορίας της Οθωμανικής, που όπως σας έλεγα τελειώνοντας την εκπομπή, άρχιζε από την Νότιο Ρωσία και τελείωνε στο Βόρειο Σουδάν. Καταλαβαίνετε τι αυτοκρατορία ήταν αυτή. Αντίστοιχη της Ρωμαϊκής βέβαια. Πώς διασώθηκε αυτός ο ελληνισμός, σας λέω πάντα εντός εισαγωγικών λέξη, γιατί τότε δεν λεγόταν έτσι. Πώς διασώθηκε, πώς διάσωσε τη γλώσσα του, πώς διάσωσε τη θρησκεία του. Ένας λοιπόν ενοποιητικός παράγοντας, πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ σημαντικός, ήταν τα έθιμα και εννοείται βέβαια η τήρησή τους. Και είχαμε μείνει στο έθιμο της Πρίκας και κυρίως λέγαμε, αυτό είναι που δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε, λέγαμε λοιπόν την προπροηγούμενη Δευτέρα ότι η Πρίκα ήταν τόσο σημαντικός θεσμός και τόσο ίσως αναγκαίος για την σύσταση του νέου αυτού νοικοκυριού, που υπήρχαν πάρα πολλές πανηγυρικές ας πούμε εκδηλώσεις με κορυφαία την μεταφορά της Πρίκας στο σπίτι του γαμπρού. Και είχαμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες, αρχικά με τα πόδια, πώς μια πομπή παιδιών κυρίως νεότερων, γιατί έπρεπε να σηκώνουν και τα αντικείμενα αυτά, μέσα στο χωριό, πολύ αργότερα με άλογα, αρκετά αργότερα με κάρα, όταν ανακαλύφθηκαν τα κάρα και καταλήξαμε να δείξουμε το ίδιο έθιμο
με τη μεταφορά της πρίκας απάνω σε τρακτέρ και σε φορτηγά. Τα νεότερα δηλαδή χρόνια. Δηλαδή ένα έθιμο τόσο ισχυρό που μέχρι και πρόσφατα επιβίωσε σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Σώζεται λοιπόν. Εννοείται, επειδή ήταν τόσο ισχυρό αυτό το έθιμο και τόσο διαδεδομένο και τόσο απαραίτητο στο γάμο, που γράφτηκαν πάρα πολλά γι' αυτό, πάρα πολλά. Και επίσης γράφτηκαν και δημοτικά ακόμα σχετικά με αυτό το θέμα. Ένα μόνο ενδεικτικά θα σας πω, το οποίο για μένα είναι το χαρακτηριστικό των ρόλων, που περιλαμβάνεται σε εκείνο το βιβλίο που σας έδειξα, γιατί πάρα πολλές φορές είπα, έστω και ένα λεπτό της εκπομπής να παίρνουμε από ένα άλλο βιβλίο, πρέπει να το λέμε. Αυτό λοιπόν είναι από εκείνο το χοντρό βιβλίο που σας έδειξα, μια πολύ ωραία μελέτη της κυρίας Μέρης Κωστή, από τα πρικοσύμφωνα, για τα πρικοσύμφωνα που σώζονται στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Δεν το έχω μαζί μας, σας το ξαναδείξω, αλλά το θυμάστε. Από εκεί είναι λοιπόν αυτό, το οποίο είναι τόσο χαρακτηριστικό, το αντέγραψε και το κατεχώρησε στο βιβλίο αυτό. Όπου περιγράφει, επειδή έτυχε, όσο ήμουν στα Γιάννενα, όχι πολλά χρόνια, 3-3,5 χρόνια ως εισαγγελέας, αλλά έτυχε να δω, γιατί μ' άρεσαν αυτά τα, ας τα πω εντός εισαγωγικών, τα δρόμενα που τα λέγα, μ' άρεσαν αυτά και έτυχε να δω αρκετά. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ρόλων, όπως το περιγράφει εδώ. Για ακούστε τώρα. Πώς έρχεται, πλησιάζει η συνοδεία όλων αυτών που μεταφέρουν τα αντικείμενα της πρίκας. Αυτά που σας έλεγα, μην τα ξαναλέμε, τα χαλκώματα, τις κουβέρτες, τα τέτοια, τα μαξιλάρια κτλ. Και ακούστε πώς γράφονται εδώ και στη γλώσσα βέβαια, σε αυτό τον Ιωαννίνο βέβαια, το ιδίωμα, το λεκτικό. Και κάνα δύο-τρεις λέξεις που ίσως σας είναι άγνωστες, στην Ήπειρο, επειδή αυτή η εκπομπή ακούγεται και στα Γιάννενα και παντού τώρα με τη δορυφορική, δεν είναι καθόλου άγνωστες, αλλά για όσους ίσως είναι άγνωστες αλλού, δύο-τρεις επεξηγήσεις θα σας πω εγώ, γιατί σας λέω, επειδή μ' άρεσαν αυτά, έμαθα και τη γλώσσα. Μ' άρεσε και η γλώσσα, η γεννιώτικη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γέλια, φωνές και χανχατά, είναι τα χαχανιτά που λέμε, τα γέλια. Γέλια, φωνές και χανχανιτά, μια Κυριακή στο Μαχαλά, στη γειτονιά δηλαδή, μεγάλο κάνουν σιαματά. Και αμπόχνουντι να δουν καλά, και σμπρόχνονται οι άνθρωποι, να δουν καλά την πρίκα της κούλας του Κουτσιομίτη. Παντρεύεται μια κούλα Κουτσιομίτη, στο επίθετο. Απέρν τη σιούλα του Χασάπη, και παίρνει λοιπόν το γιο του σιούλα του Χασάπη, μη φύσκα μαζί και σπίτι, φύσικα είναι φύσκα που λέμε, με γεμάτο μαγαζί και σπίτι, και με γρόσια πολλά στο ντλάπ. Και με πολλά χρήματα στη ντουλάπα του, στο και μέρη να πούμε. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν όλοι περιμένουν τώρα να έρθει αυτή η πομπή με την πρίκα. Έβαλαν όλες τα καλάτς, όλες φόρεσαν καινούργια ρούχα λοιπόν οι γειτόνισσες εκεί, τα φουστάνια με τις ταντέλες. Στολισμένα έχουν τα μαλλιά τη με φιόγκους και με τις κουρτέλες. Και έχουν και στολισμένα τα μαλλιά με φιόγκους και με κουρδέλες. Για να κάνουν το Σεριάνι και για να μπορέσουν να δούνε, ανεβήκαν στα πιζούλια και καρτρώντας, περιμένοντας δηλαδή, και κατρώντας ματσιαλάν, μαστίχα και τσιαγούλια. Και περιμένοντας λοιπόν, μασουλάν, μαστίχα στα τσαγούλια, στα σαγόνια. Δηλαδή, μασουλάνε για να περάσει η ώρα μέχρι να δουν το θέαμα, το υπερθέαμα. Και βέβαια σήμερα αυτά μπορεί να πραγματικά να είναι γραφικά, αλλά για τότε ήταν το υπερθέαμα. Τότε δεν υπήρχαν άλλου είδους θέαματα στην επαρχία. Φαίνεται ξαφνικά εμφανίζεται η πομπή από ψηλά να κατεβαίνει με τα πρίκια. Γιάτα! Γιάτα τα πεινάτα στα γεννιώτικα. Γιάτα! Φωνάζουν τα παιδιά. Ακούγονται τζουρνάδες. Φωνάζουν λοιπόν τα παιδιά, προεξαγγέλουν, ακούγονται τζουρνάδες, οι μουσικές. Τα μπζούκια, αντέφια και βιουλιά. Αυτή που μου είχε και μπουζούκια μέσα, και τα μπουζούκια, ντέφια και βιολιά. Φάνηκαν και άντρες με τις φτάδες. Φανήκαν και μπροστά οι άντρες με τις ποδιές. Τι είναι αυτοί οι άντρες με τις ποδιές? Δεν θυμάμαι να σας το είπα την προηγούμενη φορά. Τη φωτογραφία θυμάμαι ότι σας την έδειξε. Είναι αυτή εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο. Οι άντρες λοιπόν με τις φτιάδες, με τις φτάδες, είναι αυτοί δύο-τρεις. Είναι άντρες οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με την οργάνωση της όλης τελετής αυτής. Και για να ξεχωρίζουν από τους άλλους, ήταν οι οργανωτές, ας πούμε, φορούσαν άσπρη ποδιά. Συνήθως είχε και μια κόκκινη λωρίδα. Σε αυτή τη φωτογραφία δεν την έχει την κόκκινη λωρίδα, αλλά αυτές είναι οι φτιάδες και αυτή είναι, ας πούμε, η επικεφαλής, ας πούμε, της εκδήλωσης.
Φάνηκαν λοιπόν και οι άντρες με τους στάδες. Λοιπόν, για να δω μια στιγμή αν υπάρχει, αν έχω περάσει, όχι δεν την έχω περάσει, με τις κόκκινες γραμμές, δεν πειράζει, αυτές είναι οι φτιάδες λοιπόν. Φάνηκαν λοιπόν και οι άντρες με τις φτιάδες και μουζιου μουζιου που κουντά αυτοί που βαστάν τα ειδίσματα και σιγά σιγά πίσω από αυτούς αυτοί που βραστάν πλέον τα αντικείμενα, ποια αντικείμενα της πρίκας. Ας πάρουμε βέβαια την εικόνα. Ποια αντικείμενα λοιπόν, από τον κουμό ως τα τεψιά, μαξιλάρια και κουνίσματα. Και τι δεν είχε η καψονύφη, και τι πράγμα δεν είχε αυτή η πρίκα της νύφης. Καρπέτες, στρώματα, μαλλιά, μαξιλαρουμάνες με κυλίφ και με παπλώματα πουλά. Αμ' τα χαλκώματα στα σνιά, σνιά είναι ο πληθυντικός του σινί που λέμε και σήμερα, οι νοικοκυρές χειρούς, το ταψί, το φαρδί. Στον πληθυντικό τα σινιά. Και με θαυμασμό λένε αυτοί που βλέπουν. Αμ' τα χαλκώματα στα σνιά, γκιούμια, σαγάνια, του μαγκάλι. Σαγάνια είναι τα τηγάνια που είχε η πρίκα. Την τλάπα, εδώ κουφαλούσαν και όλη την τουλάπα. Την τλάπα, τον καθρέφτη, το λεγέν, λεγέν είναι το λαγίνι που λέμε, ο νυπτήρας, το λαγίνι. Κουβάλαγαν την τουλάπα, τον καθρέφτη και το λαγίνι. Όλα με τάξη τα είχε βάλει. Όλα δηλαδή ήταν τακτοποιημένα στη σειρά αυτή των μεταφορέων. Λοιπόν, και ακολουθεί στο τέλος και το κουτσομπολιό της ιστορίας. Γιατί σας λέω, αυτά είναι πολύ ωραία τα δημοτικά και περιέχουν πληροφορίες παραπάνω από ό,τι φαίνεται. Και λέει η Ρίνκο στλόπ και στη μάχη. Και λέει η Ρίνκο, Ρίνκο είναι ένα, ακόμα και στα Γιάννενα πια σπανίζει, Ρίνκο είναι η ειρήνη. Ένα παρεμφερές, που λέμε σήμερα, ιδίως τα πιο μικρά κορίτσια, το Ρινάκι, το κουριτσάκι, το μικρό, η ειρήνη. Το Ρινάκι, εκεί ένα παλιό είναι αυτό το Ρίνκο, το οποίο και εγώ σπανίως το άκουγα εκεί. Και λέει η Ρίνκο στο Λόπι, λέει η Ειρήνη στην Πινελόπη και στη μάχη. Στη μάχη. Απιπένευαν την κούλα, πενεύοντας λοιπόν την κούλα, καλή και άξια ζωή να έχει, μα όχι και σαν το Σιούλα που είναι πλάτωνας που μπνά, αλλά δεν είναι και σαν το Γαμπρό που είναι γερός πλάτανος. Πλάτανος που μπνά, θα πει πλάτανος μπνά είναι αυτό το. Πώς λέμε σήμερα, η μεσοτυχία, αλλά με πέτρες, πολύ χοντρό, δηλαδή και σταθερό και βαρύ πράγμα στην οικοδομική εκείνων των χρόνων. Καλή λοιπόν και η Σιούλα, αλλά δεν είναι και ο Πλάτανος που μπνά, όπως είναι αυτό ο Γαμπρός. Νοικοκύρης γερός και παλικάρ, απ' τρεις ζυγείς όταν περνά, του λιθάρει ένα ζυπία και να του κάνει κατσκάρ. Να πιάνει την πέτρα, να τη ζουπάει και να την κάνει πετραδάκι. Δηλαδή. Η γυναικεία, τέλος πάντων το γυναικείο μάτι, να μην πούμε οφθόνος, αλλά το μάτι του γυναικείου, καλή είναι και αυτή να πω, η κούλα, αλλά μπροστά στο Σούλα που έχει αυτό το σπίτι και με τέτοια αυτά και εκείνα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πνεύμα. Για κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι τα πράγματα, μιλάμε για τα πράγματα, για την πρίκα. Προλάβαμε και είπαμε την προηγούμενη φορά και για τα πρόσωπα, δηλαδή την τελετουργία του λουσίματος, του γαμπρού, της νύφης, θυμάστε που λέγαμε τα τάσια, τα πολυτελή και ξέρω εγώ τι και τέτοια. Λοιπόν, ο γαμπρός, το ντύσιμο του γαμπρού ήταν και αυτό μια τελετουργία. Και στα νησιά αυτά, μια που πιάσαμε τώρα τα νησιά αυτά της Δωδεκανήσου, αυτός ο οποίος έδιδε τον τόνο, αλλά και τους στίχους πολλές φορές στα γαμήλια τραγούδια, λεγόταν κανακιστής. Όχι το όνομά του βέβαια, κανακιστής. Η ιδιότητα, πώς λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, ξέρω εγώ, συνθέτης και τραγουδιστής μαζί. Γι' αυτό πολλά από αυτά ήταν αυτοσχέδια. Επιτυχημένα μεν, αλλά αυτοσχέδια. Λοιπόν, ντύνουν λοιπόν το γαμπρό πια επισήμως. Και σε ένα χωριό τώρα, γιατί σας είπα στην πρώτη εκπομπή αυτής της σειράς ότι θα πούμε πράγματα τελείως άγνωστα και ακαταχώρητα. Σε ένα χωριό λοιπόν στο Αφάντου της Ρόδου φέρετε τα φορέματά του, του γαμπρού πάντε τώρα πια, φέρετε τα φορέματά του, τα χρυσά και τα αργυρά του, στην πόλη του τα φάνασι, στην πόλη του τα ύφαναν. Στην πόλη του τα ύφανασι, του τα ύφαναν, στην πόλη του τα φάνασι, στη Ρόδο του τα ράψασι, για να τα βάλει να χαρεί που είναι όμορφο παιδί, να τα θωρεί να χαίρεται τώρα που παντρεύκεται.
Τραγουδούν λοιπόν με την αυτή του, του κανακιστή. Ω, καλή ημέρα να έχει ο γαμπρός μας ο πουλάχι. Φέρτε του και τα καλά του που στείλεν η πεθερά του. Είδατε καλή σχέση στην αρχή ο γαμπρός και η πεθερά αφού τους να στείλε και τα καλά ρούχα. Φέρτε του και τα καλά του που στείλεν η πεθερά του. Φέρτε το πουκάμισο που είναι ολομέταξο. Στη Σμύρνη της το κλώσασι, το κλώθο της πεθεράς του παρήγγειλε στη Σμύρνη δηλαδή, στην πόλη της το φάνασι, στο υφάνασι, της το ύφαναν, στοιχείο της το πλουμίσασι, στη Ρόδο της το στήλασι. Και τελικά αφού έγινε όλη αυτή η γύρα του πουκάμισου, της το στείλανε και στη Ρόδο, στο αφάντου. Φέρτε του και το γελέκι, της βροντής αστροπελέκι, φέρτε του τη Σανταμάρκα, η Σανταμάρκα είναι αυτό το υπανοφόρι, το, το κοντογούνι, που είναι ουρανός μετάστρα. Φέρτε του και τα σαλβάρι, και το σαλβάρι που λέμε το σαν μια πολύπτυχη έτσι, αυτή, οι βράκες των ναυτικών είναι αυτές. Και το σαλβάρι, μια χαρά και ένα καμάρι. Φέρτε του εδώ τις κάρσες, σαν γαρουφαλιές τις γλάστρες. Σαν φορέσει και το φέσει, τρέμει ο ουρανός να, φέσει, να πέσει. Τέτοια δηλαδή λεβεντιά είχε ο γαμπρός ή φαινόταν να έχει με τα ρούχα αυτά και τα λοιπά. Μετά όμως ακολουθούσε αυτό που μέχρι σήμερα, γι' αυτό σας λέω αυτά είναι ιστορίες αιώνων πίσω και γι' αυτό αξίζει κανείς να τα ξέρει. Γιατί εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος μιας τεράστιας αλυσίδας. Το σήμερα δεν ακούτε καμιά φορά που λένε το ξύρισμα του γαμπρού και τα σχετικά. Λοιπόν, και στο λούσιμο και στο ξύρισμα του γαμπρού λέει άλλος τώρα κανακιστής, φέρτε ξουράφι πουτιγκό, από τιγκό δηλαδή, και λιένιν αργυρό, και λιένιν αργυρό, να ξουρίσουν το γαμπρό τον τρίκλωνο βασιλικό. Όπως είδατε πριν που κάμισε από εδώ, το ύφανα στη Σμύρνη και τα λοιπά, φαίνεται ότι η κο, γιατί λέει φέρτε ξουράφι από τιγκό, φαίνεται ότι στην κο υπήρχε κάποια βιοτεχνία που έκανε τέτοιου είδους πράγματα, μαχαίρια, ξεράφια και τα λοιπά. Φέρτε το λοιπόν από την κο. Σιγά σιγά κουρέα μου τράβα το ξουραφάκι, μην κάμει λάθος και κοπεί τ' άσπρο τριανταφυλάκι. Δεν τραβήξα μια χαρακιά στο γαμπρό την ώρα που τον κουρεύει. Μια λάμψη ευασίλεψε στα χέρια του Παρπέρι, Παρπέρι είναι ο κουρέας, από ιταλικό είναι αυτό, και άστραψε το ξουράφι του και θάμπωσε τα σκέρι. Λοιπόν, και γεια στα χέρια που περπερούσαν, γεια στα χέρια που κούρευαν δηλαδή, και πολλά αρκοπορούσαν. Έχει χέρια κρουσαφένια και δαχτύλια κρουσταλένια και ανίχια μαρμαρένια. Και η εποδός ας πούμε, το ρεφρέν θα λέγαμε σήμερα, ξυρίσαν που ξυρίσαν το με γιές και με χαρές, με περιδιάβασες πολλές. Τέλειωσε το ξύρισμα λοιπόν και με χαρά και με αυτή να περπατάς πλέον στο δρόμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Παίρνουν τώρα, αφού τον ξύρισαν τον γαμπρό, τον παίρνουν συνοδεία τώρα, πώς λέγαμε την άλλη φορά και με έναν τηλεθεατή, μπράτιμοι, ο πρωτομπράτιμος και τα λοιπά, και τον πηγαίνουν προς το μέρος του, προς το σπίτι της νύφης. Λοιπόν, και τον ακολουθεί όλη αυτή η ομίγερης φίλων και γνωστών και τα λοιπά, κίνησε δέντρο, κίνησε και το σταυρό προσκύνησε. Κίνησε χρυσό ξεφτέρι, καράβιν που σε κάμνη τέρι. Κίνησε ουρανέ μετάστρα, κρίνη μασημένια γλάστρα. Κίνησε θάλασσα με ψάρια, το κορμίν σου ούλο χάδια. Κίνησε ήλια και φεγγάρι και τη ομορφιά στη χάρη. Και περπατώντας, να δούμε και πριν φύγουμε από αυτό την επόμενη εικόνα. Αυτό που σας έλεγα πριν, το οποίο διατηρήθηκε. Αν μπορούμε να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό που λέτε είναι από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή υπάρχει ακόμα σήμερα το ξύρισμα του γαμπρού. Λοιπόν, και ας πάρουμε την εικόνα, και ανοίγοντας τον δρόμο, βέβαια στο τραγούδι η δρόμη δεν ήταν κλειστή, αλλά υποτίθεται ανοίγοντας τον δρόμο για να περάσει ο γαμπρός πλέον, ο καλοντημένος και ο ξυρισμένος κτλ., κάμετε τόπον να διαβεί τον, και τόπον να περάσει, να πάει να στεφανωθεί, να ζει και να γεράσει. Ο νιό γαμπρός εκίνησε να πάει να προσκυνήσει, σαν ήταν βασιλόπουλο που πάει να σεριανίσει, πως βγαίναν τα βασιλόπουλα με συνοδεία κτλ. Η γης, ο κόσμος, ο λαός θα τον συνακλουθήσει. Τα αντρόγινο εκίνησε και κάμπι λουλουδίσαν κτλ. Όταν πλέον
Για κοιτάξτε, τώρα, όταν πλέον είναι έτοιμοι, ντυμένοι και τα λοιπά και ενήφη και ο γαμπρός, ακούστε λίγο. Πάλι τα τραγούδια της στιγμής αυτής, γιατί σας είπα ο γάμος κρατούσε μέρες και μέρες. Μόσχος μυρίζει στο χορό, μυρίζει νύφη και ο γαμπρός. Η πεθερά και ο πεθερός, μυρίζει και ο κουμπάρος που τραγουδώ με θάρρος. Που τραγουδώ, το λέει αυτό ο τραγουδιστής. Κάτω στο δαφνοπόταμο που είναι οι δάφνες οι πολλές και όμορφες τριανταφυλιές, οι κόκκινες μυρίζουσι, οι άσπρες λουλουδίζουσι. Μαλήθεια και οι μελαχρινές, κάλλι που κρατούσασε. Δηλαδή όλες είναι όμορφες τώρα και οι μελαχρινές και οι ξανθές και όλες. Ήθελα να βρω, να μάθα, από πού είναι αυτός ο νιόγαμπρος που έχει τόση ομορφιά και πού είναι η μοστοκαρφιά από την Κυπουριά, την Αρχοντογενιά. Αυτό είναι προσαρμοσμένο στα τοπονύμια αυτά. Ήταν άξιο παλικάρι, είχε και πουγγί λουάρι και φουσκωμένο πορτοφόλι δηλαδή είχε. Και από τι καράβιν ήρθε, τρία καράβια τον εφέραν, καινουριοπαλαμισμένα. Τρία καράβια τον φέραν τον γαμπρό, εννοεί μεταφορικά φυσικά, καινουριοπαλαμισμένα. Το παλαμισμένο αυτό που κάνουν στα εξωτερικά μέρη του πλοίου, κυρίως το κάνουν για να μην σαπίζουν τα ξύλα, αλλά είναι και όμορφο το πλοίο. Όταν λέει λοιπόν καινουριοπαλαμισμένα, εννοεί και ωραία καράβια στην εμφάνιση. Τρία καράβια τον εφέραν, καινουριοπαλαμισμένα. Το ένα είναι καφές και ρύζι, για τον κόσμο να χαρίζει. Δηλαδή πόσο απλόχερο και αυτό ήταν ο γαμπρός. Το ένα το καράβι λοιπόν του έφερε καφέ και ρύζι, για τον κόσμο να χαρίζει. Το άλλο φέσια και ζωνάρια, για το όμορφά μας παλικάρια. Το άλλο φούστες και κορδέλες, για τις όμορφες κοπέλες. Δηλαδή σε όλους θα μοίραζε ο γαμπρός. Λοιπόν, ματάστρι μα τον ουρανό, ορκίζεται τώρα ο τραγουδιστής στα άστρα και στον ουρανό, ματάστρι μα τον ουρανό, μα της αγάπης τον καημό, να ανέβω θέλω στο βουνό, να πελεκίσω μάρμαρα, να κάμω μαρμαρόβουρνα, να κατεβάσω κρύο νερό μπροστά στις νύφες στο στενό, να πίνει νύφη και ο γαμπρός, όλος ο κόσμος και ο λαός. Εγώ για αυτή την νιόνυμφη θέλω να ανέβω στο βουνί, να ρίξω δυνατή φωνή, να ακούσει και ο αγγελοποιητής, να έρθει να δώσει την ευχή κτλ. Αυτά είναι τα, ας πούμε, τα τραγούδια που ακολουθούν αυτό το κομμάτι της τελετής. Βέβαια τότε, επειδή όπως είχαμε πει και άλλη φορά, ίσως πριν 2-3 εκπομπές, ήταν πολύ πολύ σπάνιες εκείνα τα δύσκολα χρόνια οι ευκαιρίες για κάποιο είδους διασκέδασης, η Γλεντιού κτλ. Ο γάμος θεωρείται, και σας είχα πει μάλιστα αν θυμάμαι καλά, ότι η μόνη χαρούμενη εκδήλωση που έχει αυτό το όνομα, χαρά, είναι ο γάμος. Γιατί όταν λέει κάποιος σε κάποια κοπέλα κτλ. Στις χαρές σας ή σε κάποιους νέους στις χαρές σας, δεν εννοεί, ξέρω εγώ, στα γενέθλια, δεν εννοεί στην ονομαστική γιορτή, είναι παγκοίνως γνωστό ότι εννοεί στο γάμο. Δηλαδή το ουσιαστικό χαρά για εκείνα τα χρόνια, ίσως και για σήμερα, εννοούσε μόνο το γάμο. Και γι' αυτό το λόγο οι νύφες περιποιότανε, ήταν πανέμορφες όλες, περιποιημένες την ημέρα του γάμου κτλ. Και δείτε έτσι χαρακτηριστικά, μια παλαιότερη, βέβαια δεν υπήρχαν τότε, μια παλαιότερη εικόνα, νύφης, όπου εδώ βλέπετε, εκτός το ότι είναι, όπως φαίνεται να είναι, όπως φαίνεται να είναι, πώς το λένε, ντυμένη, δεν είναι η καθημερινή αυτή να πούμε, η ενδυμασία είναι για το γάμο. Και ας πάρουμε την προσωπογραφία αυτήν και να δούμε το εξής πράγμα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σε σύνδεση με τα χάλκινα που λέγαμε και την τέχνη την χαλκουργική. Η νύφη λοιπόν φορούσε φορέματα για την περίσταση ειδικά. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, τα οποία τα είδαμε και την προηγούμενη φορά στην αρχή της εκπομπής, αλλά δείτε τώρα λίγο επιμέρους έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι η ζώνη. Μια ζώνη περίτεχνη, η οποία μόνο για την ημέρα αυτή είναι χρησιμοποιητό. Και αυτή η ζώνη δενόταν, όπως θα δούμε αμέσως μετά, για να δούμε αμέσως μετά την επόμενη εικόνα, δενότανε, αυτό είναι που λέμε και σήμερα στις ζώνες, η πόρπη. Αυτό δηλαδή το σύστημα που ενώνει τα διεστότα, ας πούμε, άκρα της ζώνης. Αυτή είναι η πόρπη. Αλλά τότε ήταν, ας πούμε, κάτι το πολύτιμο, κάτι το εξαιρετικό. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Αν μπορούμε λίγο να δούμε και την επόμενη εικόνα.
τέτοιες πόρπες από τέτοιου είδους, ας πούμε, ενδυμασίες, τοπικές, σίγα, μήλες κτλ, κτλ, σώζονται αρκετές σήμερα και αν κανείς έχει έτσι την επιθυμία να συλλέξει, δεν ξέρω κτλ, μπορεί να βρει σήμερα. Ειδικά οι πόρπες σώζονται. Ίσως επειδή ήταν και πιο ανθεκτικό το υλικό, καταλαβαίνετε, ένα μεταλλικό αντικείμενο πιο εύκολα παραμένει δεκαετίες και αιώνες ολόκληρους παρά ένα φουστάνι ή ένα ρούχο το οποίο θα φθαρεί πολύ πιο εύκολα. Να δούμε και την επόμενη εικόνα, η οποία είναι και... Αυτά είναι τα, πώς θα λέγαμε σήμερα, κολιέ, ξέρω εγώ, θα λέγαμε σήμερα, περιδέρεο. Τότε τα λέγανε γιορτάνια, το γιορτάνι. Με τα πολύτιμα αυτά, πολλές φορές είχε και λίρες και ξέρω εγώ, δείτε και την επόμενη εικόνα, όπου υπήρχε τότε το έθιμο, ας πάρουμε την εικόνα, υπήρχε το έθιμο τότε, ή η προσπάθεια μάλλον, τα χρυσά νομίσματα τα οποία χαρίζονται τότε ή περιλαμβάνονται στο γιορτάνι να μην χρησιμοποιούνται ποτέ ούτε σε έσχατη ανάγκη. Ενώ όπως ξέρετε εκείνα τα χρόνια η πίεση ήταν τρομακτική από τις αρχές, φορολογική, τέλος πάντων τα ξέρουμε αυτά για την τουρκοκρατία κτλ. Ήταν τρομακτική η πίεση. Προσπαθούσαν, το θεωρούσαν ας πούμε πολύ κακό ιονό να καταδαπανίσουν αντικείμενα τέτοια που χρησιμοποιήθηκαν στο γάμο και κυρίως βέβαια τις λίρες, γιατί αυτές ήταν το πολύτιμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Αφού λοιπόν, για να δούμε κάτι ενδιαφέρον επίσης. Σε κάθε, αφού ήταν ντυμένοι πλέον οι νύφοι και ο γαμπρός και τα λοιπά, σε κάθε... Και συνοδευόταν από όλους αυτούς που είπαμε τη συνοδεία, φίλων γνωστών, καλεσμένων συγγενών κτλ. Χορεύανε με τα όργανα στο δρόμο και κάθε λίγο ο αρχιμουσικός, ας πούμε, σταματούσε την πορεία και το χορό για να εμπνευστεί, γιατί και αυτό σας είπα, τα αυθεντικά τέτοιου είδους τραγούδια είναι αυτά τα οποία ήταν αυτοσχέδια. Γιατί μετά, σε επόμενες χρονικές φάσεις, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ήταν πολύ καλύτερα, αλλά δεν ήταν τόσο αυθεντικά. Σταματούσε λοιπόν ο λιράρης, όποιος ήταν επικεφαλής, ας πούμε, των μουσικών. Και, κοιτάξτε, και τους έβαζε, τους ζητούσε να χορέψουν λίγο για να σκεφτεί τα επόμενα λόγια. Και αυτό γινότανε, νομίζω, αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο που θα σας πω, αυτό γινότανε, γιατί υποθέτω, έχοντας διαβάσει πάρα πολλά από αυτά που δεν έχουν εκδοθεί, υποθέτω ότι γινόταν για τον εξής λόγο. Ο λιράρης προσπαθούσε κάθε φορά να προσαρμόσει λίγο τα λόγια, βέβαια ο κορμός, το μέτρο είναι το ίδιο σε όλα αυτά. Η μουσική μάλλον είναι η ίδια. Προσπαθούσε λοιπόν να προσαρμόσει τα λόγια στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ή στους συγγενείς του, όταν έλεγε για τη μάνα, για τον πατέρα, ξέρω εγώ, τον κουμπάρο πολλές φορές κτλ. Προσπαθούσε λοιπόν να τα φέρει λίγο, είτε επαγγελματικά, να είδατε και πριν, πλούσιος που έχει το σεντούκι, το έτσι, το αλλιώς κτλ. Γι' αυτό λοιπόν τι έκανε. Χόρευαν τότε ένα χορό, το Συρτό, τη Σούστα μάλλον, στα νησιά τη Σούστα, χόρευαν τη Σούστα. Αλλά ήταν και ένας άλλος χορός που τον λέγανε Μοναχικό. Και έλεγε λοιπόν, σταματούσε λοιπόν ο Λιράρης και κάμεται Μοναχικό. Να έρθει στο νου μου τι να πω. Ή σε άλλη εκδοχή, σε παραπλαϊνό χωριό της Ρόδου, κάμετε μοναχικό να βρω τραγούδι να τους πω. Δηλαδή τους έλεγε, σταματήστε, χορέψτε λίγο, αφήστε με λίγο να ξεζαλιστώ ίσως, να βρω τι να σας λέω παρακάτω. Και πράγματι σταματούσαν αυτοί και αυτός ήταν, αυτός ο χορός λεγόταν Μοναχικός, αυτός ήταν και το όνομα του χορού. Εκεί στα νησιά, ξέρετε, υπάρχουν πολλά παράξενα. Ο χορός λεγόταν Μοναχικός σε αντιδιαστολή με τη Σούστα. Ήταν όνομα χορού δηλαδή ο Μοναχικός. Όπως σε άλλο νησί, στην Κάλυμνο, υπάρχει ο χορός του Μηχανικού, για τον οποίο χορός σας είχα μιλήσει κάποτε, βέβαια πριν πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για τα Σφουγγάρια και την Αλία και τα τέτοια. Υπάρχει ο χορός του Μηχανικού, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος. Και ευτυχώς ίσως, γιατί ο χορός εκείνος αναφέρεται στον μηχανικό που τον χτύπησε η νόσος των διτών και ταλαιπωρείται και κουτσένει και δεν μπορεί να περπατήσει και τα σχετικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και
Ο κανακιστής λοιπόν, αυτό που σας είπα, ο Λιράρης, ο κανακιστής, ο επικεφαλής τώρα του, είδατε τι οργάνωση είχαν αυτά. Ήταν, με τις άσπρες ποδιές που σας έδειξα, ήταν οι οργανωτές του συνόλου της εκδήλωσης. Ο κανακιστής ήταν ο οργανωτής, ο επικεφαλής της μουσικής, των τραγουδιών και του χορού. Η Μπράτιμη και ιδίως ο πρώτο Μπράτιμος ήταν ο επικεφαλής του συνεργείου που συνόδευε και έδινε τον γαμπρό. Δηλαδή μιλάμε για μια οργάνωση μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Σταμάταγαν λοιπόν αυτοί να χορέψουν τον κανακιστό, τον μοναχικό. Και έλεγε λοιπόν, έλα Παναγιά και σώσε, μου θυμίζει τον Όμηρο, που δεν αρχίζει με την επίκληση «Μούσα μη ένεπεν» και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν επικαλείται την Παναγιά πια. «Έλα Παναγιά και σώσε, νουν και λογισμός μου δώσε», φώτισέ με λέει τώρα ο κανακιστής, «νουν και λογισμόν και γνώση και γλυκιά φωνήν καμπόση. Να θυμούμε τα τραγούδια, τα παλιά και τα καινούρια. Να πενώ την Ιόνυμφη, την Πέρδικα την όμορφη. Την όμορφη την Πέρδικα που περπατάει λεβέντικα. Ως το πουρνό να την πενώ. Το στόμα μου δεν το πονώ». Δηλαδή ακόμα και μέχρι το πρωί να τραγουδάω και να πενεύω τέτοια ωραία νύφη, δεν κουράζεται το στόμα μου. Λοιπόν, και πώς τώρα φαινόταν το γλέντι, το κέφι. Τρεις βασίλισσες το κούσα. Αυτό τι θα πει τώρα. Τρεις βασίλισσες το άκουσαν ότι θα γίνει γάμος στα νησιώτικα. Τρεις βασίλισσες το κούσα και άλλες τρεις από την Προύσα. Πως θα κάμουμε τον γάμο και μας στείλασε παιχνίδια και περιστεράκια χίλια. Και μας στείλανε τα όργανα. Τι λέγαμε την προηγούμενη εκπομπή. Τα παιχνίδια είναι τα όργανα. Και μας στείλασε παιχνίδια και περιστεράκια χίλια. Τα παιχνίδια να βροντούσει, που δεν καταλάβετε, να βροντάν τα όργανα, τα παιχνίδια να βροντούσει, τα πουλιά να κελαδούσει, την νιό νυμφή μας να πενούσει. Ναι, πενούν δηλαδή. Πού έχει τα μαλλιά σαρίκι και τις πρέπει μεγαλίκι. Όπου, που έχει νιώτη σαν λαμπάδα, δηλαδή φθητενής, που έχει νιώτη σαν λαμπάδα και είναι ούλωνο στη μάδα. Πού έχει χαϊδεμένη μέση, μπράβο την που την κερδέσει. Και τα λοιπά. Μπράβο του το ανοιχτό μάτι που είχαμε τέτοια αγάπη. Δηλαδή μπράβο στο γαμπρό που βρήκε τόσο ωραία νύφη. Και έγινε μια νυφοπούλα που της ετεριάσαν ούλα και είναι σαν βασιλοπούλα. Που την πόλη εδιορίσαν, νύφη μου και σε στολίσαν. Δώσαν διαταγές στην πόλη δηλαδή να γίνουν τα στολίδια αυτά. Που την πόλη με κεφαλαίο δηλαδή εννοεί, την Κωνσταντινούπολη. Που την πόλη εδιορίσαν νύφη μου και σε στολίσαν. Του παλατιού μοδίστρες και τεχνίτρες και στολίστρες. Βέβαια δεν γινόταν αυτό να την στολίζουν των ανακτόρων, των Οθωμανικών, την νύφη και τα λοιπά σε τέτοιο επίπεδο, αλλά θέλει να πει πόσο ωραία ήταν και αυτή η νύφη και τα λοιπά. Και η Εποδός, το ρεφρέν πάλι. Κάμετε ένα μοναχικό, να έρθει στο νου μου τι να πω. Ξαναπιάστε το χορό λίγο εδώ τώρα να δούμε τι να πούμε παρακάτω, λέει ο άνθρωπος. Κάμετε τόπον να τη δω και ό,τι πρέπει να της πω. Κάντε τόπο να βλέπω την ύφη για να υμνώ, ας πούμε, την εικόνα που βλέπω. Της πρέπουν τα πενέματα και ας έρθουν ξημερώματα. Ίνιες ούλες χωρίσασι και τόπον με αφήσασι, τα μάτια μου την είδασι. Όλα τα κουρίτσια λοιπόν ανοίξαν έτσι και με τα μάτια μου έβλεπα πια την ύφη, λέει ο τραγουδιστής τώρα, ο κανακιστής. Έχει τα μαλλιά με τάξη και μπλεγμένα με την τάξη. Έχει φρύδια σιδεμένα σαν σπαθιά ξεσπαθωμένα. Να βλέπετε ότι ο καλοπισμός των γυναίκων προκύπτει πώς γινόταν και σήμερα, γινόταν και τότε. Ίσως με άλλα μέσα πιο παλιά και τα λοιπά, αλλά το ίδιο πράγμα γινόταν. Λοιπόν, έχει κούτελο καμάρι, ήλιος με το φεγγάρι. Έχει μάτια μαφιλένια, μάγουλα τρανταφυλένια. Έχει χείλη ζαχαρένια και αγγελοζωγραφισμένα. Έχει δόντια ράδι σαν κουνή μαργαριτάρι. Τα δόντια είναι κομματάκια μαργαριταριού. Έχει μύτη σαν κοντήλι, μάλαμα είναι και ζαφύρι. Έχει στόμα ζαχαράτο, πουροδόσταμο γεμάτο. Έχει σάουνο ποτήρι,
σάουνο είναι το σαγόνι. Έχει σάουνο ποτήρι, φούρφορο είναι και ζαφύρι. Έχει και λαιμό χυτό, αργυροπελεκητό. Έχει χέρια σαν λαμπάδες, όπου λειτουργούν παπάδες. Τόσο ωραία τα χέρια της, άσπρα και σαν λαμπάδες, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και παπάς. Έχει νιώτη σαν λαμπάδα, σαν λαλές από την Ελλάδα. Δηλαδή πόσο όμορφη είναι η νύφη. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ κάθε νύφη παρομοιάζεται ως σταρελάς. Βέβαια δεν υπήρχαν τότε τέτοια καλλιστή, αλλά περίπου έτσι. Λοιπόν, βρε παιδιά, ακούστε με. Τες γενιές τες φέρτε μου, να αυτό που σας έλεγα πριν θα σας πω τώρα, φέρτε μου τους ειδικούς, ξένους, τους ειδικούς, τους συγγενείς δηλαδή, ξένους και τους τοπικούς. Φέρτε και τη μάνα της που πλάγιαζε έναν τάμα της. Φωνάξτε τον αφέντη, εδώ τώρα ο ύμνος το συγγενολόγη. Φωνάξτε τον αφέντη της να δώσει την ευχή του, του Χριστού και τη δική του. Φέρτε μάνα, φέρτε κύρι, φέρτε τη γενιά του Ούλη, φέρτε τα αδελφάκια της, τα χρυσοτριγωνάκια της. Φέρτε τα πεθερικά της για να στέκονται κοντά της. Φέρτε μου και τον κουμπάρο, τρία φλουράκια θα τον πάρω, να βγει άκουσμα μεγάλο. Ω κουμπάρε, γε του Ρίγα, Ρίγας είναι ο βασιλιάς, παιδί του βασιλιά, που ξόδεψες τόσον ολίγα, διόρισε να πληρωθούμε και όλοι να ευχαριστηθούμε. Τελικώς λοιπόν ο κανακιστής, για λογαριασμό των μουσικών, λέει στον κουμπάρο, δεν ξόδεψες και πολλά για το γάμο, επομένως, διόρισε, θα πει δώσε διαταγή. Διορίζω, θα πει διατάζω. Διώσε διαταγή. Να πληρωθούμε τώρα και εμείς. Και φτάνοντας πια στην εκκλησία, λέει ο κανακιστής, φτάνει ο μοναχικός. Δηλαδή σταματήστε τώρα το χορό. Κύρτε στο νου μου τι να πω. Παπάδες περιμένετε και έρχεται ταντρόινο, το μορφοστολισμένο, εκκίνησε και πορπατεί με τόσα μεγαλεία και πάει να στεφανωθεί με τον αητό, η κυρία. Κινήσασε και πορπατούν, τόσο και τα χοχλακίδια και εκείνα αρχινούν να λένε, τις νιώτησα τραγουδιό και τα λουλουδάκια ακόμα, αρχίζουν να λένε τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, και λέει τώρα ο κανακιστής για την ύφη στο περπάτημα αυτό. Αυτά λίγο προσέκτατα, γιατί δεν αυτά δεν, να σας πω μια λέξη επιστημονική, αυτά δεν είναι αποθησαυρισμένα τα συγκεκριμένα, δεν είναι πουθενά γραμμένα στις συλλογές τέτοιου είδους τραγωδιών, γι' αυτό λίγο προσέκτατα. Είναι, επαναλαμβάνω, άτεχνα. Στις συλλογές θα βρείτε, σαν βιβλιοπολία και παντού, αρτιότερα από αυτά. Και του πολίτη, η συλλογή και πολλών άλλων, δηλαδή θα βρείτε αρτιότερα από αυτά, αλλά αυτά είναι τα αυθεντικά. Το αυθεντικό, ας πούμε, γλέντι του γάμου, όπως έβγαινε από την ψυχή τους, από τη μουσική που ξέραν τη λίγη, από τη στιχοπλοκή την πεδαριώδη, αλλά είναι τα αυθεντικά. Έλα, φεύγει η νύφη λοιπόν. Έλα Χριστέ στη στράτα μας και Παναγιά αντάμα μας, που θα κινήσει νιόνυμφη του κόσμου η πεντάμορφη, που είναι η μόνη διαλεχτή, άλλη δεν έχει σαν αυτή. Κίνησε βέργα, κίνησε, δεν είπε πριν ότι είναι βεργολή, αυτή να πούμε το σώμα της. Κίνησε βέργα, κίνησε, χρυσή τριγώνα κίνησε, πάει να αλλού σταμάτησε, πάει σε άλλη γειτονιά να κάνει ρίζες και κλονιά. Αλλάζει σπίτι, πάει σε άλλη γειτονιά του χωριού. Κάμε μετάνια φίλησε της μάνας σου το χέρι, γιατί θα πας στην εκκλησιά να κάνει άλλο τέρι. Έχει γεια μανούλα μου, αφέντη μου και αδέρφια, φύνω γεια γειτόνισες, πλούσιες και αρχόντισες. Πάω σε άλλη γειτονιά, παίρνω και την χρυσομιλιά που έχει στους κλάδους της πουλιά, κάθε κλονάρι και φωλιά. Δηλαδή, επιθυμεί να πάρει και το δέντρο με τα πουλιά μαζί, βέβαια είναι σχήμα λόγου προφανώς. Τεχνίτρες και μαστόρισες, βγάτε όξο να με δείτε, πώς διαβαίνω με καμάρι με τον παιχνιδιόν τη χάρη. Δηλαδή, κρατάνε τα όργανα του σκοπό και πώς βγαίνει αυτή χορεύοντας. Και στο τέλος αυτού του στίχου, ας πούμε, βγαίνει πια η νύφη καμαρωτή από το σπίτι της, από το μητρικό σπίτι, το πατρικό μάλλον, με τα πάτα μαυρωμάτα και άργησες μέσα στη στράτα. Με τα πάτησε λιγάκι, δηλαδή περπάτα γρήγορα, ρίγεσα με το βαράκι, με τα πάτησε τριγώνει, είναι κρύο και κρυώνει. Δηλαδή την παρωθεί το τραγούδι να προχωρήσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, κάμε την κόπον και η μάνα του γαμπρού τώρα αντίστοιχα, ξεπροβοδώντας του γιο της από το σπίτι, τραγουδάει και αυτή. Κάμετε τόπο να διαβεί και τόπο να περάσει, να πάει να στεφανωθεί
να ζει και να γεράσει. Ο Νιώγαν προσεκίνησε να πάει να προσκυνήσει, σαν να ήταν Βασιλόπουλο που πάει να σεριανήσει. Θυμάστε που το λέγαμε και πριν, σε άλλο αυτό, παρομοίωση με το Βασιλιά. Και λουλούδισαν οι κάμποι και τα βουνά χαμογέλασαν και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά το γάμο, αφού λοιπόν γίνει ο γάμος, στείνεται χορός έξω από την εκκλησία. Και υπάρχουν και ειδικές μελέτες, δεν θα ασχοληθούμε τώρα, για τους χορούς στις αυλές, στα προάβλια των εκκλησιών. Τότε δεν υπήρχαν, εννοείται φυσικά, κέντρα όπως σήμερα διασκεδάσεως και γαμηλίων τελετών και πώς τα λέμε σήμερα. Και ο χορός, το χοροστάσι, ήταν ο αυλόγυρος της εκκλησίας. Λοιπόν, και τραγούδουν διάφορα στο χώρο αυτό, δύστιχα, οκτάστιχα κτλ. Σχετικά με το, ας πούμε για παράδειγμα, η νύφη μου το νιόδεντρο, είδατε το νέο δεντράκι που ήρθε στην αυλή μου, η νύφη μου το νιόδεντρο που ήρθε στην αυλή σου, λέει στο γαμπρό τώρα, να το ποτίζει ζάχαρη, να το έχει στη ζωή σου. Γαμπρέ μου χρυσοπλάτανε με όλο σου τα πλούτη, για σένα την εθρέψαμε την υφοπούλα τούτη. Μιλάνε δηλαδή τα πεθερικά στο γαμπρό να την προσέχει κτλ. Πήραμε τη ροδιά, μας πήρατε τη ροδιά, το λουλούδι κτλ. Και ακολουθεί, ας πούμε, το γλέντι, ακολουθεί γλέντι με φαγοπότη μετά του. Ακολουθεί το γεύμα μετά το χορό κτλ. Όπου νάχα του Σολομού το νο, το νου, του Σολομού δηλαδή εννοεί του Σολομώντα, νάχα του Σολομού το νου και του Δαβίδ τη γνώση, για να πενώ τ' αντρόγινο ώσπου να ξημερώσει. Όλον τον κόσμο γύρισα και όλη τη Βενετία, τέτοιο ομορφαντρόγινο τα μάτια μου δεν είδαν. Αυτά τα σπίτια τα ψηλά, ετούτα τα μεγάλα, όπου να τρέξει μέσα εδώ το μέλιν και το γάλα και τα λοιπά και τα λοιπά και συνεχίζει. Θυμάστε που σας είπα πριν από λίγο, σας έλεγα πριν από λίγο ότι το γλέντι ή τα έθιμα συνεχίζονταν και μετά το γάμο. Την άλλη μέρα λοιπόν, αφού τελείωναν όλα αυτά, ξημέρωνε η Δευτέρα. Την άλλη μέρα λοιπόν, μαζεύονταν οι φίλοι και οι γνωστοί. Το αντρόγινο κοιμόταν βαριά, εξαντλημένο από όλα αυτά τα πράγματα που περιγράφουμε εδώ πέρα, που μόνο να τα λες κουράζεσαι, και κοιμόταν το αντρόγινο αργά. Μαζεύονταν από κάτω λοιπόν, τώρα είναι αυτό που λέμε στη σημερινή γλώσσα το αστείο, η πλάκα. Όπως και τώρα γίνονται διάφορα. Λοιπόν, και πηγαίνουν οι φίλοι να ξυπνήσουν το γαμπρό, να ξυπνήσουν το αντρόγινο, να σηκωθεί, να τους κεράσει, και τους κερνούσαν ούζο και τέτοια. Λοιπόν, ξύπνα νιέ και νιόγαμπρε, ξύπνα και ξημέρωσε, ξύπνα και την πέρδικα που χμίζεται κοντά σου, χμίζεται θα πει ζεσταίνεται. Ξύπνα την να μας κεράσει, να την πούμε να γεράσει, τέκνα και παιδιά να πιάσει, τέκνα και παιδιά και αγκόνια και δυσέγγωνα ακόμα. Ξύπνα δα και μέρα είναι, τα πουλάκια και λαδούσι, η εκκλησία σημαίνουσι και ευλογητό δε βάλουσι, γιατί εσάς λιμένουσι. Ξυπνάτε και ενώ βαράνε οι καμπάνες, χτυπάνε οι καμπάνες των εκκλησιών, δεν βάζει ευλογητός ο παπάς, δεν ξεκινάει, γιατί εσάς περιμένει. Και ευλογητό δε βάλουσι, γιατί εσάς λιμένουσι. Λιμένο θα πει στα νησιώτικα, αυτά τα νησιώτικα, λιμένο θα πει περιμένω. Και θυμάμαι, κοιτάξτε τώρα, 60 χρόνια πέρασαν, 50-60, μικρό παιδάκι ήμουνα και στην Κάλυμνο μια φορά μας φώναζε η μητέρα της μητέρας μου, η γιαγιά μας, μας φώναζε με τον αδελφό να φάμε. Και εμείς για να μην αφήσουμε το παιχνίδι, στις αυλές τότε και στα τέτοια, στην αυλή, κάναμε πως δεν ακούγαμε, ή ακούγαμε, αλλά δεν πιο παιδί αφήνει το παιχνίδι τώρα να πάει να φάει. Και ακόμα θυμάμαι τη φράση, άλλο τίποτα δεν θυμάμαι από τα λόγια της εκεί, αλλά άντε, τρώμε και λιμένουμε. Τρώμε και λιμένουμε. Δηλαδή, τρώμε αλλά σας περιμένουμε ταυτόχρονα. Τρώμε και λιμένουμε, αλλά πού να αφήσουμε το παιχνίδι. Πολλές φορές τέλειωνε το φαγητό και μετά πηγαίνουμε σε αυτό που λέει και εδώ τώρα. Ότι ευλογητό δε βάλουσι, γιατί εσάς λιμένουσι. Και το ρεφρένι από εδώ, άνοιξέ μου, για θα ανοίξω, γιατί θα παρβιάσω την πόρτα, λέει ο φίλος απ' έξω, οι φίλοι. Άνοιξέ μου, για θα ανοίξω, για την πόρτα θα τσακίσω.
Και συνεχίζει βέβαια ο κανακιστής. Ξύπνα νιέ και νιόγαμπρε, ξύπνα και ξεφώτισε. Ξύπνα να πάτε στο γυαλό, η νιόνυφη και ο νιόγαμπρος, να δείτε χήνες του βουνού και πέρδικες του λιβανιού, που έχει, του λιβαδιού που έχει μια τριανταφυλιά, γεμάτη τριαντάφυλλα και τα λοιπά, ανοιγμένα ασφαλιστά, όμορφα και πλουμιστά. Και να παρακάμψουμε, μην είναι ενδιαφέροντα αυτά, να παρακάμψουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αυτού και να δούμε, γιατί στο τέλος θα σας πω και κάτι ενδιαφέρον ακόμα πιο πολύ. Υποτίθεται ότι ο γαμπρός δεν ανοίγει από μέσα. Κοιμούνται αυτοί, δεν ανοίγουν και κάνουν. Και φωνάζουν έναν έναν τους συγγενείς ή απειλούν ότι θα φωνάξουν έναν έναν τους συγγενείς για να ανοίξουν το σπίτι, να τους ξυπνήσουν, να τους κεράσουν, για να κεράσουν τον κόσμο. Λοιπόν, φωνάξετε τη μάνα της που πλάγιαζε έναν τάμα της, αφού δεν ανοίγουν αυτοί, φέρετε τη μάνα της να ανοίξει. Φωνάξετε τη μάνα της που πλάγιαζε έναν τάμα της. Φωνάξτε τον αφέντη της να έρθει να δει το τέρτη της. Φωνάξτε τον πατέρα της να έρθει να δει τον καημό. Τέρτη είναι αυτό που λένε τα Τούρκια, τον τέρτη, να δει τον καημό της. Σε θρέφαμε σαν το πουλί, όπου έχουν μέσα στο κλουβί, λένε οι γονείς τώρα. Και απόψε ευχαρεύτηκες, ευχαρεύτηκες θα πει εμπιστεύτηκες, εμπιστεύτηκες και αλλού επήγες σκέθηκες. Και τα λοιπά. Φωνάξτε τον αδελφό της. Δεν ευδοκίμησε η παρέμβαση της μάνας για να τους κεράσουν. Φωνάξτε τον αδελφό της να έρθει να φέρει το κλειδί, να ανοίξει να μπει να τους δει, μπας και βαριοκοιμηθήκαση και τους παραξυπνήσουμε. Μπας και κοιμούνται τόσο βαριά και τα λοιπά. Φωνάξτε και τον μπάρμπα της να φέρει λύρες και βιολιά, να φέρει και τον τραγουδιστή που τραγουδά πολύ γλυκά. Φωνάξτε και τον κουμπάρο που έχουμε μεγάλο θάρρος, να φέρει τον μπαξίση μας, καθώς είναι τα ντέτη μας. Να φέρει και την αμοιβή μας, τον οργάνο δηλαδή, καθώς είναι η συνήθεια. Αντέτη είναι το έθιμο, η συνήθεια στα τουρκικά βέβαια. Καθώς είναι τα τέτη μας, να πάει. Να, αυτό που σας έλεγα το λέει παρακάτω. Επειδή τα ξέρω πριν τα πείματα, γι' αυτό δεν ξέρω τι λέει παρακάτω. Λοιπόν, καθώς είναι τα τέτη μας, να πάει να κουβαλά ρακί και χώρια το καλό κρασί. Αυτό που σας είπα πριν. Βέβαια, νομίζω σας είπα. Ούζο, σας είπα, τέλος πάντων, δεν ήταν. Ρακί, κυρίως του Τσίπουρο, δηλαδή ήταν και τα χρόνια ήταν το ούζο. Κουβαλά ρακί και χώρια το καλό κρασί. Δηλαδή, ορμούσαν τη Δευτέρα του πρωί να πάνε να κεραστούν πάλι. Άνοιξε με, για θα ανοίξω, για την πόρτα θα τσακίσω, αυτό που σας έλεγα. Και πριν. Λοιπόν. Και φαίνεται κάποια στιγμή ξυπνάει ο γαμπρός από, τους πιέσεις και τις φωνές και τα τέτοια του κόσμου έξω. Ποιος είσαι εσύ και πώς σε λένε, ρωτάει, ακούει το χτυπήματα. Ποιο είναι το όνομά σου, απαντάει ο καλεσμένος, ο χθεσινός καλεσμένος. Δεν είμαι εγώ που σου στείλα τα μήλα στο μαντίλι, τα ρόδα, τα δαμάσκηνα και το γλυκό στα φύλλη. Λέει ο γαμπρός όμως, που τάχα δεν τον πιστεύει. Αυτά ξένε μου, αυτά ξένε μου ξέρουν τα. Η γειτονιά σου τάπε. Πες μας σημάδια της αυλής να ανοίξω να μπεις μέσα. Μου, και λέει ο άλλος για να δείξω ότι είναι πράγματι ο φίλος του. Μουριά έχεις μες στην αυλή, μπλεγμένη με το κλίμα. Κάμνη και κρασί μοσκάτο και όποιος το πιει τον λησμονεί τον κόσμο τον ακάτω. Άνοιξέ μου για θα ανοίξω, για την πόρτα θα τσακίσω. Και σε ένα άλλο χωριό, μικρό αυτό, Παστίδα λέγεται, λένε ένα άλλο αυτό, σχετικό με αυτό το πράγμα, με αυτή τη φάση του γάμου. Είδατε τι παράξενα πράγματα. Φανταζόσασταν ότι μετά το γάμου υπάρχει ολόκληρη τελετουργία που κρατάει και την τρίτη μέρα. Προλάβουμε να δούμε τώρα. Καλημέρα, συμπαστείτε τώρα μια άλλη περιοχή. Καλημέρα, νιόγαμπρε. Ξύπνα και ξημέρωσε. Ο πετινός ελάλησε και η πούλα η κακάρισε. Πούλα δεν είναι η πούλια όπως ίσως ταιριάζει, είναι το κοτόπουλο, η όρνηθα, η κότα. Και η πούλα εκακάρισε. Ξύπνα και την πέρδικά σου που χουμίζεται κοντά σου και δροσίζει στην καρδιά σου. Ξύπνα και ήρθε ο κουμπάρος, και ήρθαμε κι εμείς με θάρρος. Και έφερε κρασί να πιούμε, όλοι μας να τραγουδούμε και την ύφη να πενούμε. Δηλαδή τον παρουθούσαν τώρα ξανά κεράσματα και ξανά κρασιά για να τραγουδήσουν πένια πενέματα στην ύφη. Λοιπόν. Και άλλο, και όταν δεν τους κέρναγε τέλος πάντων, υποτίθεται βγήκαν αυτοί να ψάχνουν για κέρασμα και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν.
και δεν ξυπνούσε ο γαμπρός, δεν τους άνοιγε να τους κεράσει κτλ. Μια μέρα πήγα στάβη, κάτω εκεί στο λιβάδι, βρίσκουμε ένα λαγό που έμοιαζε με τον γαμπρό. Βρίσκουμε μια περδικοπούλα που έμοιαζε την υφοπούλα. Λέει λοιπόν, εδώ αυτό είναι σκοπτικό που λένε, δηλαδή δεν μας ανοίγεις εσύ. Θα πάμε εμείς να βρούμε φαγητό από όξο. Πήγαν στο χωράφι λοιπόν, σκότωσαν ένα λαγό που έμοιαζε και τον γαμπρό, λέει, στη φάτσα και μια περδικοπούλα που έμοιαζε την υφοπούλα. Γιατί το λέει, γιατί το προηγούμενο βράδυ την ημουνούσαν ως πέρδικα. Αυτή τώρα δεν ανοίγει να τους κεράζει και αυτοί πήγαν έξω και βρήκαν μια πέρδικα που έμοιαζε την ύφη. Τάχα, ας πούμε. Έτσι ανοίσαν το λαγό, τηγανίσαν δηλαδή το λαγό, τηγάνισαν και την περδικοπούλα για να φάει νυφοπούλα κτλ. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο με σημερινά έθιμα, αλλά όχι ακριβώς αυτά. Δηλαδή το να βρίσκεις εμπόδιο μπροστά σου και να πρέπει να κεράσεις κάτι ή να τάξεις κάτι ή να πληρώσεις κάτι για να το ξεπεράσεις. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά. Ολοκληρώνεται πια, έστω την τρίτη μέρα, έστω την τέταρτη κτλ. Ολοκληρώνεται αυτές οι τελετές, οι τόσο ωραίες, και μετά αρχίζει το... Τι αρχίζει? Η γαμήλια ζωή. Υποκίνατα, καθεστώτατα, φοβερά. Αρχίζει δηλαδή... Γιατί λέγονται στα ελληνικά σύζυγοι? Σύζυγος προέρχεται από δύο λέξεις, τη λέξη συν και τη λέξη ζυγός. Σύζυγοι είναι δύο άνθρωποι που είναι κάτω από τον ίδιο ζυγό. Αυτό είναι παρμένο βέβαια από την αγροτική ζωή και δείχνει τον κόπο, το μόχθο που χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια μαζί δύο άνθρωποι και ιδίως τον χρόνο εκείνο με τις συνθήκες που πολύ γρήγορα θα τεκνοποιούσαν, θα είχαν δηλαδή και την υποχρέωση διατροφής των παιδιών και αρχίζει δηλαδή αυτή η ζωή η τόσο δύσκολη. Και σκεφτείτε, μιλάμε για μια ζωή χωρίς τρεχούμενο νερό, το νερό να έρχεται με τις στάμνες, με τα πόδια, από τη βρύση, με όλο το βάρος, με όλο αυτό, χωρίς φως, χωρίς ηλεκτρικό δηλαδή, μια ζωή δηλαδή χωρίς αποχέτευση, όπως υπάρχουν σήμερα στις πόλεις και στα χωριά, χωρίς τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς σήμερα σαν καθημερινή ζωή. Και βλέπετε, για να καταλάβετε ίσως λίγο και τη συνέχεια που θα πούμε τώρα, βλέπετε σε εμάς εδώ, λόγω εργασιών, λόγω βλάβης, λόγω κεραυνών, δεν ξέρω τι, κόβεται μια ώρα το ρεύμα και παραλύουν τα πάντα. Και αν κοπεί και λίγο παραπάνω, είναι και μεγάλο πρόβλημα και κίνδυνος κτλ. Κόβεται το νερό για κάποια έργα που γίνονται, κόβεται για 2-3 ώρες, πανικό στο σπίτι. Σκεφτείτε τώρα, βέβαια υπάρχει και ένας αντίλογος σε αυτό. Όταν δεν υπήρχε καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα, η ζωή ήταν προσαρμοσμένη σε αυτή την κατάσταση, να μην υπάρχει ρεύμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι κοιμόταν το χειμώνα από τις 5 το απόγευμα, το καλοκαίρι κοιμόταν από τις 8 το βραδάκι, μόλις δηλαδή έπεφτε μαζί με τα πουλιά και τα ζώα και όλα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή. Αλλά όμως όλες οι άλλες δουλειές που σήμερα γίνονται με το ρεύμα δεν υπήρχε. Σκεφτείτε ότι ήταν πρόοδος λίγο αργότερα, για να καταλάβουμε λίγο και τη συνέχεια, ήταν πρόοδος, να δούμε την επόμενη εικόνα, ο φωτισμός με αυτό το πράγμα. Αυτές ήταν οι λάμπες πετρελαίου. Δηλαδή ήταν μια λάμπα η οποία κρεμόταν έτσι στον τοίχο. Αυτό τώρα που θα σας πω είναι για τους νεότερους, γιατί οι άνθρωποι κάποιες ηλικίες τα προλάβαμε κιόλας, έστω στα χωριά. Συγγνώμη, τα προλάβαμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό κάτω είναι ένας γυάλινος κύλινδρος, η λάμπα αυτή, ο λαμπτήρας πατάει πάνω σε ένα κύλινδρο, ο οποίος είναι κενό, σαν βάζο ας πούμε, και μέσα εκεί παίρνει πετρέλαιο, καύσιμη ύλη. Εμένα φυτίλι έβγαινα πάνω στο γυαλί. Άναβε το φυτίλι, το φυτίλι μέσω των τριχοειδών αυτών αγκίων τραβούσε προς τα πάνω το πετρέλαιο και έκαιγε ώρες πολλές. Καίγοντας πολλές ώρες όμως, το κρύσταλλο αυτό, το τζάμι αυτό, μαύριζε. Και έπρεπε κάθε μέρα να βγαίνει από την υποδοχή του, να το πλένει η νοικοκυρά, με κίνδυνο βέβαια κάθε φορά να σπάσει το ένα ή το άλλο. Και εκείνο, ακούστε και κάτι παράξενο, το πλάτωμα εκείνο που βλέπετε στο καρφί από κάτω. Βλέπετε, έχει μια πλάτη το σύστημα αυτό, η λάμπα, που είναι ακριβώς κάτω από το καρφί και μάλιστα εκεί είναι η θηλιά που πιάνει. Αυτό ήταν μεταλλικό, εδώ δεν φαίνεται γιατί δεν είναι έγχρωμη φωτογραφία. Αυτό ήταν μπρούντζινο μεταλλικό γυαλισμένο. Και γιατί ήταν εκεί? Ήταν για να αντανακλά το φως
του φυτίλιου της λάμπας προς τα εδώ, προς το δωμάτιο. Θα πεις τι αντανάκλαση να κάνει τώρα, ένα, σαν κεράκι ήταν αυτό το φως. Εντάξει, αυτό το λίγο ήταν σαν φωτάκι και εκείνο. Δηλαδή ήταν το φωτάκι της λάμπας και το φωτάκι που έβγαινε από τον καθρέφτισμα, από το αντικαθρέφτισμα, από τον αντικατοπτρισμό του στο μεταλλικό αυτό τάση. Και χρόνια μετά, ας πάρουμε την εικόνα, αυτά που σήμερα μας φαίνονται αντικείμενα, ξέρω εγώ τι, συλλογών και τέτοια και εκείνα, επιτέλεσαν κάποια στιγμή πρόοδο για την ταλαιπωρία του κόσμου μετά το γάμο και όλα αυτά. Δηλαδή, ήταν πρόοδος ποιο πράγμα. Το μουσλούκι. Το οποίο μουσλούκι, για να μην κλικρίσω και εγώ τώρα, το πρόλαβα και εγώ, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς το λέγανε το μουσλούκι. Μουσλούκι το λέγανε όλοι, αλλά ποια είναι η λέξη, ίσως κανένας τηλεθεατής να το θυμάται. Το μουσλούκι είναι αυτό εδώ πέρα που θα δείτε τώρα. Αυτό εδώ πέρα. Το οποίο γέμιζε από πάνω. Αυτό κρεμόταν κάπου, να όπως και τώρα, κρέμεται από ένα γάντζο. Ή καμιά φορά, επειδή αυτό ήταν βαρύ με το νερό, το είχαν κάπου σε καμιά πέτρα, σε κανένα τέτοιο, για να μην πέφτει κάτω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν ένα δοχείο, όπως βλέπετε, επίπεδο πίσω για να κουμπάει στον τοίχο. Με μια τρύπα απάνω για να γεμίζει με νερό. Κάτω είχε βρυσούλα, αυτή που βλέπετε, την άνοιγε και έτρεχε νερό. Και δίπλα, εκείνη η θήκη, κολλημένη απάνω στην πλευρά της κατασκευής αυτής, έπαιρνε το σαπούνι. Εκεί μέσα λοιπόν βάζανε το σαπούνι και αυτό ήταν έτσι μια πρόοδος, δηλαδή πλυνότανε με τρόπο που προσομοιάζει πώς πλυνόμαστε σήμερα, με μόνη διαφορά, εμάς έρχεται το νερό από εγκαταστάσεις, από παροχές και από τέτοια. Το ίδιο πράγμα είναι, μια βρύση ήταν και εκεί, αλλά έπρεπε κάθε λίγο να πηγαίνει κάποιος στο πηγάδι ή στην πηγή από όπου βρίσκει νερό, να φέρει τη στάμνα τη γεμάτη, να την αδειάζουμε στο μουσλούκι και μετά. Και αν θυμηθεί κανείς, σας μας πει και πώς το λέγανε το μουσλούκι, δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ τώρα. Νυπτήρας ήταν το κάτω, δεν ήταν αυτό ο νυπτήρας. Λοιπόν. Ή βέβαια τα παλιά, ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Τα παλιά χρόνια βέβαια, τα πολύ παλιά χρόνια, δεν υπήρχε και ανάγκη. Δεν υπήρχε ανάγκη να σιδερώνει κανείς τα ρούχα. Καλά, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν υπήρχε και ανάγκη να σιδερώνονται τα ρούχα με τα ρούχα που φορούσαν τα παλιά χρόνια. Λίγο αργότερα όμως, μια μεγάλη έτσι, την τεράστια ανακάλυψη θα την πούμε σε λίγο. Και ούτε μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι, αλλά μια έτσι σοβαρή διευκόλυνση των οικοκυριών ήταν το σίδερο ή το για δείτε μάλλον την επόμενη εικόνα. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Δεν πειράζει, όποια είναι, ας τη δούμε. Το φανάρι, αυτό είναι το φανάρι, το οποίο ήταν μια πρόοδος, γιατί στα νοικοκυριά, για να καταλάβετε πόση σημασία έχει και αυτό που διαβάζαμε στις προηγούμενες εκπομπές, ότι δίνουμε και αυτό το αντικείμενο, δίνουμε και εκείνο στην πρίκα. Αυτό ήταν το φανάρι. Χωρίς αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει φαγητό. Γιατί ο μεγάλος εχθρός της κατοικίας των χρόνων εκείνων ήταν τα τροκτικά. Επειδή τα σπίτια είχαν μέσα στάρια, είχαν αποθηκούλες με αγροτικά προϊόντα μέσα κτλ. Ήταν γεμάτα από τροκτικά και κυρίως ποντικούς. Αυτοί οι ποντικοί λοιπόν, και καλά ήταν και φορείς ασθενειών, αλλά αυτό ήταν το δεύτερο, και τα χρόνια ήταν πολύ ξέραν αυτά, αλλά καταστρέφαν τα φαγητά, πήγαν και τρώγαν. Απαραίτητο λοιπόν εξάρτημα του σπιτιού ήταν το φανάρι. Φανάρι το λέγανε αυτό, όπου ήταν ένα κουτί ξύλινο περιστοιχισμένο δίπλα γύρω-γύρω από σίτες, από σύρμα λεπτό δηλαδή για να μπαινοβγαίνει ο αέρας, αλλά να μην μπαινοβγαίνουν τα ποντίκια. Αυτό λοιπόν ήταν το φανάρι, το οποίο φανάρι επίσης άνθρωποι της γενιάς μου και της ηλικίας μου το προλάβαμε. Και πρόλαβα και εγώ αυτό στο χωριό, δεν θυμάμαι και πού τώρα γιατί ήμουν μικρό παιδί, αλλά το θυμάμαι ότι το έβλεπα σαν κατασκευή το φανάρι. Και μια που σας έλεγα πριν, απλώς μπήκε ανάποδα, έβαλα εγώ ανάποδα τη φωτογραφία, να δούμε και την επόμενη. Επειδή σας έλεγα δεν χρειαζόταν πολύ περιποίηση τα ρούχα κτλ. Για δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Αν μπορούμε να δούμε την επόμενη. Για να διευκολύνω το στιγμό. Αυτό, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι ένα σίδερο. Βέβαια, τώρα οι νεότεροι μάλλον απορούν σε τι πράγμα είναι αυτό. Αυτό είναι το σίδερο που σιδερώνουμε. Αυτό πιάνοντάς το από το χερούλι, το σηκώνει το χερούλι αυτό. Και εκεί που είναι οι εγκοπές σηκώνεται, σαν καπάκι είναι δηλαδή, σηκώνεται, δεν φεύγει από την κατασκευή, σηκώνεται σε άξονα. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το σίδερο το οποίο είναι κούφιο, βάζανε κάρβουνα, αναμένα κάρβουνα. Σκεφτείτε τώρα ταλαιπωρία, να έχεις έτοιμα κάρβουνα κάπου, στο μαγκάλι οπουδήποτε, να το γεμίζεις αυτό με κάρβουνο. Και γιατί έχει αυτά τα, αυτούς τους μεάνδρους, αυτά τα σχεδιάκια εκεί, όχι για καλοπισμό, ούτε και τις τρύπες κάτω, τις δύο τις έχει για καλοπισμό, για ομορφιά. Όταν γέμιζαν τα. Ας πάρουμε την εικόνα. Όταν γέμιζαν με κάρβουνα αυτό το σίδερο,
Το οποίο σιδέρωνε το ρούχο. Το κάρβουνο δεν κρατούσε πολλή ώρα, θα σβήνε. Για να κρατήσει πολλή ώρα, το πέλαν το σίδερο όπως ήταν βαρύ έτσι και το κουνούσανε οι νοικοκυρές δεξιά-αριστερά με δύναμη, δεξιά-αριστερά. Οπότε μπαινόβγαινε αέρας από αυτές τις τρύπες, οι οποίες ήταν και από την άλλη μεριά βέβαια στο σίδερο, μπαινόβγαινε αέρας και ήταν σαν να το φυσάς με το στόμα του κάρβουνο και άναβε πάλι. Σιδέρωνε πάλι λίγη ώρα, κόντευαν αυτά πάλι να σβήσουν, άντε ξανά αυτό το πράγμα, μέχρι ότου βέβαια χαλάσουν τα κάρβουνα, καταναλωθούν κτλ. Αυτό ήταν μεγάλη πρόοδος βέβαια. Σήμερα, και αν βρει κανένα τέτοιο, είναι συλλεκτικό. Για τότε ήταν μεγάλη πρόοδος αυτό το πράγμα. Για να δούμε όμως ένα λεπτάκι. Ναι, είναι. Α, μήπως περάσαμε και κάνα δύο λεπτά. Αν περάσαμε, συγγνώμη κιόλας από τους τηλεθεατές, θα σταματήσουμε λίγο για 15 λεπτά και σε λίγη ώρα θα συνεχίσουμε πάλι μαζί.